Στην έντευξη τύπου παραχώρησε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου, Μανώλη Σαγκελάκα, σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας της Μαρίνας Μεσολογγίου το ρόλο του λιμενικού ταμείου του Λακαρνανία και τι προοπτικέ του όλου εγχειρήματο. Αρχικά, ο Γενικό Γραμματέα έκανε αναφορά στο ιστορικό τη Μαρίνα, αναφέροντα ότι αν και η σχετική σύμβαση παραχώρηση χρήση και εκμετάλλευση τη Μαρίνα υπεγράφει το Μάρτιο του 2009. Ουδέποτε υλοποιήθηκε ουσιαστικά, καθώ η κοινοπραξία που πλειοδότησε δεν προσκόμισε σημαντικά έγγραφα όπω εγγυητικέ επιστολέ και άλλα. Η όλη επένδυση ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα ελάχιστα έργα έχουν γίνει. Ζητήθηκε νέα χωροθέτηση από την κοινοπραξία, η οποία, αν και έγινε τον Απρίλιο του 2012, και πάλι η επένδυση δεν προχώρησε. Την ίδια στιγμή η Μαρίνα λειτουργεί, σκάφη ελιμενίζονται και είναι άγνωστο αν αποδίδονται φόροι και τέλη προ το κράτο, το Λιμενικό Ταμείο και το Δήμο Μεσολογίου. Το Λιμενικό Ταμείο του Λακαρνανία κατέχει το 5% τη Μαρίνα, είναι αυτό που δημοπράτησε το έργο τον Ιούνιο του 2007 και έχει την αρμοδιότητα να προχωρήσει τι διαδικασίε αναζητώντα τι πρόσφερε λύσει, όπω υπογραφή νέα σύμβαση, αποβολή τη κοινοπραξία ω έκτοτη, αναζήτηση άλλη λύση. Ο Γενικό Γραμματέα τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εκτιμώντα ότι το Λιμενικό Ταμείο του Λοκαρνανία δυσλειτουργεί, ζήτησε τι παρετήσει των μελών τη Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου και θα προβεί σε ανασυγκρότηση τη Λιμενική Επιτροπή. Αναφερόμενο στα μελλοντικά βήματα, αναφορικά με τη λειτουργία τη Μαρίνα, ο κ. Αγγελάκα σύνοψισε τα εξή. Το Λιμενικό Ταμείο με τη νέα σύνθεσή του θα πρέπει να αναζητήσει άμεσα λύσει στο σύνθετο πρόβλημα, εξετάζοντα όλε τι πρόσφερε λύσει. Ευχαρίστησε τα απερχόμενα μέλη τη Λιμενική Επιτροπή για τι υπηρεσίε του. Ο ρόλο τη αποκεντρωμένη διοίκηση δεν είναι να παρέχει και να προτείνει λύσει, αλλά να παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία των λιμενικών ταμείων και όταν απαιτείται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίε. Δεν μπορούμε να είμαστε θεατέ στην αδράνεια, ούτε θα δεχτούμε την παραποίηση τη αλήθεια και των γεγονότων, σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Αγγελάκα. Η Μαρίνα Μεσολογίου δεν μπορεί να αποτελεί εφαλτήριο για προσωπικέ στρατηγικέ, ούτε να είναι αντικείμενο κομματική αντιπαράθεση, σημειώνει ο κ. Γενικό Γραμματέα τη Αποπληρωματική Διοίκηση, ο οποίο είναι στη διάθεση των βουλευτών, όπω λέει, τη Ιντολοκαρνανία και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων για παροχή πληροφόρηση για τη Μαρίνα μασολογίου μακριά από προκαταλήψει και διασπορά περίεργων και ψευδών ειδήσεων. Απαντώντα σε ερώτηση αν έχει διαπιστωθεί τη λειτουργία τη Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Τελοκαρνανία, απάντησε θετικά. Και όπω είπε, αυτό προκύπτει από τα έγγραφα του Υπουργείου Τουρισμού την απάντηση του Υιση Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη σε ερώτηση τη βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίας Τριανταφύλου, από έγγραφο του Δήμου Μεσολογγίου με αίτημα για άμεση απεμπλοκή του έργου, από έγγραφο του Ελληνικού Ταμείου Ναυπακτία για τη λειτουργία και τι παρεμβάσει του Ελληνικού Ταμείου των Λακαρνανία και έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλία αλλά και έγγραφο του Δημάρχου Μεσολογείου.